Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, φίλες και φίλοι, αυτές τις Άγιες Μέρες με τον έντονο συμβολισμό και τα βαθύτατα μηνύματα απευθύνουμε προς όλες και όλους εσάς με αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού, στέλνοντας τις θερμότερες μου ευχές για υγεία, ευτυχία και ευημερία. Οι μέρες που διανύσαμε ήταν πολύ ιδιαίτερες και σημαντικές. Ήταν οι μέρες της Μεγάλης Βδομάδας, οι μέρες των παθών και της Ανάστασης του Χριστού, μιας πορείας από την δοκιμασία προς τη λύτρωση, από τον Γολγοθά στην Ανάσταση, από τον θάνατο στη ζωή. Μιας πορείας με ξεκάθαρα και έντονα τα μηνύματα της ελπίδας, της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης. Το ανέσπερο φως της Ανάστασης φωτίζει το δρόμο μας και μας γεμίζει με ελπίδα και δύναμη για να μπορέσουμε να πορευτούμε με αισιοδοξία και με πίστη, να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές προκλήσεις, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του κάθε ενός και της κάθε μιας από εσάς. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς το αναστάσιμο μήνυμα δεν θα ακουστεί ούτε και φέτος στις κατεχόμενες εκκλησίες μας, οι οποίες παραμένουν βουβές εδώ και 50 χρόνια. Από τα βάθη της καρδιάς μου απευθύνουμε προς όλους τους εγκλωβισμένους μας, τους εκτοπισμένους μας, τους συγγενείς των πεσόντων και των αγνωμένων μας, αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, για να σας διαβεβαιώσω ότι η πρώτη στιέγνια μου, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις λόγω της συμπεριφοράς της τουρκικής πλευράς, είναι η επανέναξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτή είναι και η προτεραιότητά μου. Να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, να την επανενώσουμε με θεμέλιο τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να επαναλάβω ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν είναι αυτό το μέλλον που οραματιζόμαστε για την πατρίδα μας. Για Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμενίους και Λατίνους και όλους τους νόμιμους κατοίκους του τόπου. Σε αυτή μας την προσπάθεια κανένας μα κανένας δεν περισσεύει. Γιατί θεωρώ κοινός είναι αυτός ο μεγάλος στόχος. Κοινό είναι το όραμα που μας ενώνει. Να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Κυρίες και κύριοι, το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργεί ένα απρόβλεπτο σκηνικό διεθνώς, αλλά και στην περιοχή μας. Από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα της χώρας, την εσωτερική της ασφάλεια, αλλά και να αναδείξουμε τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας. Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί η οικονομία της χώρας μας, χάρη στην υπεύθυνη και συνετή πολιτική που ακολουθούμε, παραμένει σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο θετικές προοπτικές για το μέλλον. Αυτό είναι ακριβώς που μας επιτρέπει να ασκούμε μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, τους ευάλωτους συμπατριώτες μας, τη μεσαία τάξη, τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, τους ηλικιωμένους μας, τους μονογονιούς, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και όλους όσοι χρειάζονται τη δική μας στήριξη. Είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όπως αρμόζει στον κάθε άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, το μεταναστευτικό, το στεγαστικό, η ενεργειακή ακρίβεια και η ανάγκη να προχωρήσουμε με τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις είναι βασικοί τομείς για τους οποίους εργαζόμαστε μεθοδικά στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης για μόνιμες και βιώσιμες λύσεις. Εργαζόμαστε στη βάση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, την ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας που θα στηρίζει σαφώς περισσότερο στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Επενδύουμε στην παιδεία και την υγεία που για την κυβέρνησή μας είναι βασικοί πυλώνες για ένα καλύτερο αύριο. Φίλες και φίλοι, οι μέρες δεν προσφέρονται φυσικά για ηχηρές διακηρύξεις. Είναι η ώρα της προσωπικής ενδοσκόπησης και της συλλογικής περίσκεψης εν αναμονή και του χαρμόσυνου μηνύματος της Ανάστασης. Σήμερα επιστρέφουμε στις πηγές της πίστης μας και της παράδοσής μας, για να αντλήσουμε δύναμη, να μοιράσουμε αγάπη και να αισθανθούμε βαθύτατα μέσα μας
το νόημα της επικράτησης της ζωής επί του θανάτου. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους σας.